Η Τουρκία εμπλέκεται με διαρκείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο διατηρεί σε μόνιμη βάση στρατιωτικές βάσεις με απότερο σκοπό την καταπολέμηση του PKK, την εξάλληψή του από την περιοχή και την απομόνωσή του στην οροσειρά του Καντήλ στα σύνορα Ιράκ-Ιράν, έτσι ώστε να μπορέσει με μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση εκεί να το διαλύσει. Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο βόρειο Ιράκ, το PKK εξακολουθεί να υφίσταται. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο τοπικός κουρδικός πληθυσμός του βόρειου Ιράκ διάκειται ευμενός στους αντάρτες του PKK, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ο πνεύμονας του Ανταρκτικού για την επιβίωσή του είναι ο τοπικός πληθυσμός. Με βάση τα παραπάνω, η Τουρκία επιχειρεί να ανατρέψει είτε δια της βίας είτε δια της πειθούς αυτή τη φιλική συμπεριφορά και στάση του κουρδικού πληθυσμού έναντι του PKK. Ο Κουτσού Ξακάλι δήλωσε ότι νοσοκομεία και γέφυρες κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Μοσούλης και οι δύο γέφυρες κατασκευάστηκαν από τουρκικές εταιρείες. Η Τουρκία συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Μοσούλης, τόσο με τους δημόσιους θεσμούς όσο και με τον ιδιωτικό της τομέα, είπε. Ο Κουτσού Ξακάλι δήλωσε ότι ο κόσμος είναι επίσης πολύ ενθουσιασμένος για την ανοικοδόμηση της Μοσούλης, ότι τακτοποιεί τους δρόμους και επισκευάζει τα κατεστραμμένα κτίρια, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται η κατασκευή νέων κτιρίων, χώρων εργασίας, εμπορικών κέντρων και εργοστασίων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.